Μετά από την απαράδεκτη και μη τίμια συμπεριφορά απέναντί μου, εγώ είπα ότι είναι πολύ μικρή αυτή η ιστορία για να ρίξει το πολιτικό του ύψος του κυρίου Κασελάκη. Και 15 μέρες σιώπησα. Και ο ίδιος έβγαινε δεξιά-αριστερά και έδινε συνεντεύξεις και με απαξίωνε με τρόπο απαράδεκτο. Μετά τις 15 μέρες και μετά την τρίτη ή τέταρτη φορά που το έκανε, είπα εδώ δεν γίνεται. Πρέπει να προστατέψω τον εαυτό μου, αφού δεν πρόκειται να προστατέψει κανένας άλλος. Έβλεπα μια προσπάθεια να προωθηθεί ένας κύκλος νέων ανθρώπων κοντά στον πρόεδρο, οι οποίοι δεν είχαν καμιά σχέση με την αριστερά. Είδατε, ήρθε η κυρία Μπεκατόρου και άρχισε να έχει απαιτήσεις. Και αυτός ή εγώ, που εγώ είμαι 30 χρόνια σε αυτό το χώρο και αυτή ήρθε προχθές. Είναι πράγματα τρελά, απαράδεκτα, μη τίμια. Θα είμαι αντικειμενικός και αυτά τα ανόητα που βλέπω να γίνονται στην αριστερά, τα φτηνά και τα ευτελή, αυτά που δεν έχουν καμία σχέση με την αριστερά σαν ιδεολογικό υπόβαθρο, φυσικά και θα τα υπογραμμίζω και σε όποιον αρέσει. Πάρα πολλοί σύντροφοι συμφωνούν με μένα στο ότι εδώ έχουμε ξεπουρλευτεί σαν κόμμα. Έχει ξεφύγει η κατάσταση, έχει γελιοποιηθεί εντελώς. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, δεν θα ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα το τι θα ψηφίσω εγώ και το τι θα ψηφίσω δεν το έχω ομολογήσει ποτέ. Το να γίνει κάποια στιγμή ο κ. Κασελάκης πρωθυπουργός για μένα είναι μια τραγωδία. Ένας άνθρωπος που έχει δείξει ότι είναι αχάριστος, λιπόψυχος, με ελλιπείς γνώσεις, υπερόπτης. Δεν ξέρω αν είδατε στη Ρόδο τι έγινε. Το περιστατικό εκεί στο ραδιοφωνικό σταθμό. Είναι και επικίνδυνος. Δηλαδή δεν θα τον άφηνα ούτε απ' έξω από το μαξί μου να περάσει. Έχει όμως η αριστερά πολλά και γνήσια στελέχη τα οποία θα μπορούσαν να ανέβουν και να αναλάβουν την ηγεσία του κόμματος.